μοναδικό χώρο του Πάνου Καλίτση στη Φιλοθέη. Το γιατί θα το μάθετε αμέσως. Καλίτσης είναι μαζί μας και θα μας αποκωδικοποιήσει τη στάση του μακιγιάζ και συγκεκριμένα θα μας δείξει πώς θα φορέσουμε με πολύ απλό τρόπο το κόκκινο κραγιόν. Πριν όμως πάμε στα του μακιγιάζ, θέλω Πάνο να μου πεις... Να σου τονώσω λίγο ακόμα λίγο το χρώμα στο κέντρο, γιατί μάλλον τα τρως. Μάλλον. Λοιπόν, και επανερχόμαστε πάνω στο μαγαζί από την ώρα που ήρθαμε. Μέχρι και τώρα έχω ξετρελαθεί με τη μουσική σας. Τι έχεις κάνει με αυτό το θέμα, πες μας. Έχω ετοιμάσει, επειδή γενικά μου αρέσει η μουσική και με εμπνέει, στο χώρο που δουλεύω παίζει πολύ ιδιαίτερη μουσική και επειδή έτσι, σύν τον καιρό άρεσε στον κόσμο πολύ, είπα να βγάλουμε ένα CD. Δεν θα τραγουδάω βέβαια εγώ, αλλά είναι ένα compilation, δηλαδή ένας συνδυασμός 60's τραγουδιών. Δηλαδή είναι κομμάτια από το 60, διασκευές, το 60 και το 70, τα οποία είναι ανέκδοτες, είναι ιδιαίτερες διασκευές, δηλαδή έχει από το Love Boat, ας πούμε, που το τραγουδά ένας τζαζίστας, μέχρι το Αγκίστρι του Χατζινάσιου, το οποίο σε λίγο καιρό θα βγει. Όταν λες σε λίγο καιρό, πότε? Την επόμενη εβδομάδα. Τέλεια. Άρα, πού θα το βρούμε, πού θα το ψάξουμε? Παντού, θα κυκλοφορεί παντού, θα το πουλάω εγώ. Και θα είναι σε βιβλιοπολία, στα public, σε δισκοπολία και όλα αυτά. Θα γίνει ενημέρωση για όλο αυτό. Αλλά για πιο σίγουρα μπορείτε να το βρείτε εδώ που είμαστε κι εμείς, Κηφισίας 232, για να δείτε και τον Πάνο από κοντά και το χώρο, το οποίο είναι εγγυημένα υπέροχος. Αλλά πάμε τώρα στα του μακιγιάζ και θέλω να μας πεις αναλυτικά τι έκανε σε μένα και στο κόκκινο κραγιόν που φοράω. Λοιπόν, σε σένα επειδή είσαι και λίγο φασονίστα, είπα να δείξουμε την απόλυτη τάση. Εγώ γενικά στις γυναίκες που συναναστρέφομαι, τους λέω κορίτσια φέτος μόνο ένα μολύβι κόκκινο. Είναι η απόλυτη τάση και είναι και το πιο εγγυημένα γυναικείο αξεσουάρ. Είναι το κόκκινο κραγιόν. Πώς μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, αυτό το μακιγιάζ, το οποίο είναι τεράστια τάση. Εγώ το λέω Shanghai Chic. Η βάση του είναι το Chinese Red, το κινέζικο κόκκινο, δηλαδή το κόκκινο το οποίο κοραλίζει, δεν έχει μπλε μέσα, δηλαδή δεν είναι πολύ σκούρο. Το concept δηλαδή είναι έντονο κραγιόν από το πρωί. Και με απλά βήματα. Μία βάση για τα μάτια, η οποία απλά σταθεροποιεί το μάτι να μην είναι λιπαρό το καπάκι. Ένα περίγραμμα το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και σαν κραγιόν, δηλαδή γεμίζουμε το κραγιόν, γεμίζουμε το στόμα όλο με χρώμα, από το περίγραμμα, το πουδράρουμε με μία λευκή πούδρα και αυτό πρώτον μας δίνει φωτεινότητα και δεύτερον μεγάλη σταθερότητα στο χρώμα, έτσι ώστε να μπορούμε στη διάρκεια της μέρας να πίνουμε τους καφέδες μας και ούτω καθεξής. Μπόλικη μάσκαρα που εξαρτάται με το τι ώρα είμαστε έξω, δηλαδή το ίδιο make-up το πρωί μπορεί να έχει μία πολύ λίγη μάσκαρα ή καθόλου μάσκαρα, με απλά γυρισμένες βλεφαρίδες με το μηχανάκι βλεφαριδών. Και όσο περνάει προς το απόγευμα, αν θέλουμε να το φρεσκάρουμε, βάζουμε περισσότερη μάσκαρα και τονίζουμε περισσότερο το χρώμα στο κραγιόν. Και μετά ένα ρούς που είναι συμβατό με τα κόκκινα. Και επειδή εδώ είπαμε ότι θα πούμε όλα τα μυστικά, θέλω Πάνο να μας πεις λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για δύο από τα υλικά που χρησιμοποίησες. Το πρώτο είναι το ρούς. Είπες ότι θέλουμε ρούς συμβατό με τα κόκκινα. Δηλαδή. Ναι, αυτό να μου πεις. Αυτό το ρούζ βέβαια εξαρτάται πάντα με τον τόνο της επιδερμίδας. Με τα κόκκινα δεν μπορείτε να βάλετε, ας πούμε, ροζ έντονο. Δεν μπορείτε να βάλετε ροζ το οποίο είναι φλούο ή πορτοκαλί ή χρυσό. Χρυσό βέβαια μπορεί να μπει συνδυασμός λίγο χρυσού μόνο αν είναι βράδυ. Το συμβατό με το κόκκινο σημαίνει ότι είναι ένα χρώμα το οποίο έχει τη βάση του κοκκινοπή, αλλά καφετίζει. Δηλαδή αρχίζει, κάνει μάτς με την επιδερμίδα. Δηλαδή ένα τέτοιο χρώμα. Αν μπορείτε να το δείτε σαν φως, είναι ένα καφέ μπορντό light, καφέ κόκκινο, το οποίο αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας και χρώματος. Όχι τερακότα, όχι ροζ, όχι πορτοκαλί. Ναι. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το ψαλιδάκι των βλεφαρίδων.
Η make-up artist το χρησιμοποιείται πάρα πολύ γενικά και υποκλίνεται. Εμείς συνήθως το φοβόμαστε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω ότι για μένα είναι μυστικό για έξυπνο βλέμμα. Είναι απαραίτητο αξεσουάρ. Εκτός αν έχεις πολύ έντονες χοντρές βλεφαρίδες που είναι γυριστές. Αλλά δεν είναι να το φοβάσαι, είναι λίγο περίεργο. Αυτό είναι δηλαδή το μηχανάκι. Το οποίο, αν έχεις σταθερό μάτι, με μία κίνηση απλά κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό τι σου κάνει, σου στείνει σωστά τις βλεφαρίδες ψηλά, έτσι το βλέμμα σου να είναι έξυπνο, να μην έχει πτωτικές τάσεις. Αν πραγματικά αυτό είναι τόσο τρομερό, το οποίο δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει μία τεχνική, η οποία λέγεται permanent βλεφαριδών, η οποία κάνει συγκλονιστικά αποτελέσματα, τα οποία είναι και διαρκείας. Δηλαδή για 2-3 μήνες έχετε μπουκλωτές βλεφαρίδες. Και μπορεί κάποια κυρία να το κάνει σε σένα εδώ? Βεβαίως. Τέλεια. Όπως και μπορεί να βάλει και extension βλεφαρίδο, η οποία είναι τρίχα-τρίχα-τρίχα, η οποία είναι το αγαπημένο στην Αμερική όλων των stars. Ουσιαστικά έχει το εφέ της ψεύτικης βλεφαρίδας χωρίς να φαίνεται καθόλου. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.